Με την Όλη Τσουμάνη θα ολοκληρώσει αυτή την εβδομάδα τον κύκλο των επαφών με όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανιτών, ο νεοεκλεγής δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ. Μετά τη συνάντηση με την επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, η παράταξη για ένα νέα εποχή θα εκδώσει ένα απολογιστικό δελτίο τύπου για τις συναντήσεις και διεργασίες που υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα από τις 2 Ιουνίου και μετά, με στόχο τη δυναμική πλειοψηφία, που λέει ο νέος δήμαρχος, για τη διοίκηση του Δήμου Ανιτών κατά την τετραετία 2019-2023. Ορισμένες διαπιστώσεις και απολογιστικά συμπεράσματα βγαίνουν με βάση τα όσα είπε σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βήμα Τηλεόραση ο κύριος Ελισάφ το βράδυ της Παρασκευής. Έγινα σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Από όλες ανεξαιρέτως τις παρατάξεις επισημάνθηκε η ανάγκη συμπορεύσεων. Συμπόρευση δεν σημαίνει αναγκαστικά και συνεργασία και συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης. Σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με όλες τις παρατάξεις. Οι βασικές αρχές της διακυβέρνησης του Δήμου είναι ακριβώς η ενεργητική συμμετοχή των παρατάξεων στην διακυβέρνηση του Δήμου, ο επικοδομητικός διάλογος, η κατανόηση των αντιθέσεων, είναι η αντιπαράθεση απόψεων και η σύνθεση στη συνέχεια με την καλύτερη δυνατή λύση. Άλλες παρατάξεις ήταν περισσότερο ανοιχτές σε αυτή τη συνεργασία. Κάποιες παρατάξεις, και αυτό είναι εύλογο, ζήτησαν οι ολομέλειες, τα συλλογικά τους όργανα, να αποφασίσουν. Το κατανοώ πάρα πολύ καλά. Κανένας δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη συνεργασίας εάν δεν έχουν ενημερωθεί τα ευρύτερα σώματα των παρατάξεων, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν την έχει κανένας αρχιεπικεφαλής την παράταξη του Τσεπάγκετο, και το κατανοώ. Μετά τη συνάντηση της περασμένης Πέμπτης με τον απερχόμενο δήμαρχο Θωμά Μπέγκα, ο Μωυσής Ελισάφ και η ομάδα του ανέλαβαν έναντι του απερχόμενου δημάρχου αλλά και όλων των παρατάξεων την αποστολή να καταρτήσουν ένα κατάλογο προγραμματικών σημείων, επί των οποίων θα γίνει στην επόμενη φάση λεπτομερή συζήτηση με τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις για τα πεδία σύγκλησης. Συζητήσαμε με ορισμένες παρατάξεις και ορισμένες βασικές προγραμματικές αρχές. Λοιπόν, και δεσμευθήκαμε ότι εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα θα κωδικοποιήσουμε τις βασικές αρχές διακυβέρνησης του Δήμου, τις βασικές μας προγραμματικές αρχές, και επί τη βάση αυτών των προγραμματικών αρχών θα έρθει η σύγκληση με εκείνες τις παρατάξεις που νομίζουν ότι μπορούν να συμπαραταχθούν μαζί μας για τη δημιουργία αυτής της δυναμικής πλειοψηφίας. Μάλιστα. Και στη συνέχεια είναι οι θέσεις ευθύνης τις οποίες ο καθένας αναλαμβάνει, και σας λέω ότι οι θέσεις ευθύνης δεν θα είναι με μια παραταξιακή λογική. Ούτε με ποσόστοση. Όχι, εσείς έχετε τόσο αυτό το παζάρι, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Είμαστε αυτές οι παρατάξεις, έχουμε αυτό το δυναμικό, ο συγκεκριμένος άνθρωπος ξέρει πάρα πολύ καλά την ψηφιακή τεχνολογία. Παράδειγμα, θα πάει εκεί, δεν θα γίνει αυτό το εμείς είμαστε η δημοτική αρχή, πρέπει να έχουμε τόσα κτλ. Δεν μπαίνει σε αυτή τη βάση, δεν είναι αριθμητική. Μάλιστα. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, και έτσι θα στελεχωθούν και τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων. Μεταξύ των παρατάξεων δεν αποκλείεται να βρεθούν και ανυπέρβλητες διαφορές, είτε ως πραγματικές διαφωνίες είτε ως άλοθη για την άρνηση της συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, την επόμενη μέρα τα πράγματα θα απλοποιηθούν για να μπορεί κανείς να δικαιολογήσει την τελική του θέση έναντι της προοπτικής συνεργασίας. Βασικές αρχές για τον τρόπο διακυβέρνησης του Δήμου. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. Mm-hmm. Ένα νέο οργανωτικό πλαίσιο για την αναδιάταξη των υπηρεσιών του Δήμου. Η απόλυτη διαφάνεια. Λέω ορισμένα λοιπόν πράγματα. Η εξυγίανση της ΔΕΙΑΗ που αποτελεί πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω το μέγιστο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η επόμενη δημοτική αρχή, που έχουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε, είναι ακριβώς η ΔΕΙΑΗ. Η εξυγίανσή της είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω τι έγινε με την παρούσα. Μάλιστα, θα το δούμε λίγο γιατί έχει το ενδιαφέρον. Δημοτική αρχή. Λοιπόν, είναι ορισμένες βασικές αρχές και αξίες. Ρωτήθηκα από τον κύριο Γιωτίτσα για κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναφέρω. Έργα τα οποία εμείς δρομολογήσαμε. Θα ρωτούσα και εγώ αυτό, ναι. Το πω ναι. Εγώ, δεν θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο. Εγώ. Η απάντηση είναι στα έργα εκείνα για τα οποία συμφωνούμε και τα οποία προάγουν το κοινό καλό. Και ονομάτισα το τι θα γίνει με τα σχολεία που είναι
πρόγραμμα Φιλόδημος που τελειώνει 31 δεκάτου. Το τι θα κάνουμε με την επέκταση του κοινοκομείου. Ο Φιλόδημος προβλέπει κάποια πράγματα. Τα πράγματα θα πρέπει εκεί συμφωνείτε. Θα πρέπει να τα επιταχύνουμε. Μπορεί να διαφωνήσει. Υπάρχουν σημεία. Υπάρχουν πλατεία, ας πούμε. Πολύ συγκεκριμένα. Ναι, είναι αυτό ήταν μια βασική δική μας προεκλογική δέσμευση. Εκεί θα πρέπει να συνδεσμούμε. Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Πρέπει να κάνουμε ένα μικρότερο έργο. Αυτή η εικόνα που έχει πλατεία με τα σπασμένα πλακάκια δεν μπορεί. Είναι προφανώς ότι αυτό θα σταματήσει, δεν είναι. Τώρα, εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε μία λύση με πολύ λίγα χρήματα για την αισθητική και όχι μόνο αναβάθμιση της πλατείας, που να μην χρειάζεται να ξοδέψεις 2 εκατομμύρια και να κάνεις αυτό το σχέδιο που επιλέγει στον αρχιτεκτό. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν που συμφωνείς, αυτό είπε και πριν. Σαφές χρονοδιάγραμμα για την ώρα δεν υπάρχει. Ο νέος δήμαρχος δεν αγχώνεται ιδιαίτερα πάντως, όπως ομολόγησε στη συνέντευξή του, και προχωράμε σταθερά και σίγουρα βήματα. Προσήρθαμε χθες στο διάλογο με ανοιχτά χαρτιά. Δεν προσήρθαμε στο διάλογο για ένα προσχηματικό τρόπο. Θα σας βάλουμε δύσκολα ώστε εσείς να πείτε όχι και εμείς να σκοθούμε να φύγουμε. Αυτό δεν θα πηγαίνει. Δεν θα ζητούσα. Γιατί ζήτησα ο ίδιος από τον κύριο Μπέγκα τη συνάντησή μας. Έγινε με δική μας πρωτοβουλία. Καμία, και όχι μόνο τον κύριο Μπέγκα, καμία συνάντηση δεν γίνεται με προσχηματικό τρόπο. Σε σχέση με τις αλλαγές που θα επιφέρει στο κλειστένι η νέα κυβέρνηση, ο κύριος Ελισάφη ήταν σαφής. Δεν εξαρτά την άποψή του για τη δυναμική πλειοψηφία από τις διευκολύνσεις που θα προβλέψει για τις νέες δημοτικές αρχές ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις τις οποίες ο νόμος θα φέρει και περιμένουμε ο Σονούπο μετά τις προγραμματικές δηλώσεις είναι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια. Το περιμένετε αυτό το νομοσχέδιο, εξαρτάται εσείς την πορεία τη δική σας, τη διαπραγμάτευση που κάνετε από το νομοσχέδιο ή έχετε λυμμένα χέρια. Όπως είδατε, παρότι γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας, της παράταξης του Δημάρχου και τα λοιπά, είναι σίγουρο, γιατί αυτό το διευκρίνησε με πολύ μεγάλη σαφήνεια ο κύριος Πρωθυπουργός, ως επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, όταν επισκέφθηκε την πόλη μας. Έγινε σαφές και από την κουβέντα που είχαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Άσχετα, αλλά παρόλα αυτά όμως, εμείς παρότι το γνωρίζουμε, επιδιώκουμε την μεγαλύτερη δυνατή συμπόρευση δυνάμεων. Γιατί η συμπόρευση δυνάμεων δεν είναι μόνο ένα τεχνικό, ένα διαδικαστικό θέμα, είναι η ουσία ότι όσο περισσότερες δυνάμεις συμπορευτούν, όσο με πλουσιότερο δυναμικό ενταχθεί στην διακυβέρνηση του Δήμου, τόσο καλύτερα θα είναι. Στο 1% πάντως επιμένω, θα μπορούσε ένας ισχυρός δήμαρχος, ισχυρός ενός απροσωπικότητα, να επιδιώκει κάθε φορά την ευκαιριακή ή την προσωρινή πλειοψηφία και να δεσμεύει τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης απέναντι στους πολίτες. Έτσι, ο τάδε κύριος δεν ψήφισε αυτό το θέμα. Είναι ένα θεωρητικό ενδεχόμενο, όχι μόνο για τα Γιάννα, και σε πολλούς δήμους που κάποιες παρατάξεις δεν θα ήθελαν να συμπορευτούν με κανένα τρόπο για τους δικούς τους λόγους. Ενδιαφέρουσα να αναπτύσσει η θέση του για τη μορφή των συνεργασιών. Πυρήνας των συμμαχιών θα είναι η παράταξη, όπως είπε. Ο ίδιος δεν πρόκειται να προσεγγίσει κατά μόνας δημοτικό σύμβουλο άλλης παράταξης, ζητώντας του τη στήριξη. Για την περίπτωση, ωστόσο, που κάποιος ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξή του και αποφασίσει να αυτομολύσει προς τη νέα δημοτική αρχή, ο κ. Ελισάφ δεν απάντησε κατηγορηματικά πως δεν θα αποδεχτεί τη στήριξη. Προφανώς δεν μπορεί να είναι αυτός ο στόχος μιας παράταξης και μιας δημοτικής αρχής. Οι παρατάξεις αποτελούν τον ακρογωνίο λίθο, το θεμέλιο της δημοκρατικής διακυβέρνησης του Δήμου. Επομένως λοιπόν, γι' αυτό και συζητάμε με παρατάξεις. Δεν έκανα καμία κουβέντα με μεμονωμένους συμβούλους. Με πολλούς από τους οποίους διατηρώ προσωπικές, φιλικές, οικογενειακές και άλλες σχέσεις. Αν το πεδίο κάνει κάποιοι άλλοι και έρχονταν αυτοβούλος σε εσάς, θα τους αποθούσατε και θα τους λέγατε πήγαινε στην παράταξή σου. Εγώ, άμα ζητήσει κάποιος να έρθει να με δει, η πόρτα είναι ανοιχτή. Όχι κάθε μέρα. Να σας πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να έρθω μαζί σου. Αυτό είναι μια προσωπική του επιλογή. Αυτό απαιτεί την παραίτησή του ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Εγώ δεν πρόκειται να υποθάλψω μια τέτοια διαδικασία. Δεν πρόκειται να ζητήσω. Δεν πρόκειται να επιχειρήσω το τι θα κάνει ο καθένας. Να δεχτείτε όμως, γιατί και αυτό είναι κρίσιμο. Και επιμένω. Εντάξει, θα σας πω, σε αυτή τη φάση εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι η παράταξη. Μάλιστα.
Το Μαστάπαν και άλλοι. Τέλος, δεν πρόκειται να ισχύσει με το Μωυσή Ελισάφ το 2023. Συμβαίνει συχνά να δηλώνει κάποιος υποψήφιος δήμαρχος πως πηγαίνει για μία θητεία και στο τέλος της να θυμάται πως πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του και άρα να ξαναθέτει υποψηφιότητα. Ο Μωυσής Ελισάφ το είπε προεκλογικά, το επαναλαμβάνει με ένταση και μετεκλογικά. Δεν θα είναι υποψήφιος το 2023. Αυτό που έχω δεσμευτεί και έχω δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες. Και αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία τι λέω στις συναντήσεις με τις παρατάξεις. Κυρίως έχει η δέσμευσή μου απέναντι στους πολίτες. Mm-hmm. Ότι μία θητεία μου αρκεί. Μάλιστα. Ότι εγώ το 2023 πιστεύω ότι θα έχω ανοίξει το δρόμο, η δημοτική μας αρχή, για μια νέα εποχή σε αυτή την πόλη. Ότι θα έχει δρομολογηθεί μια άλλη εικόνα αυτής της πόλης. Ότι θα παραδώσουμε μία πόλη πολύ καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε. Και ότι αυτή η δυναμική πλειοψηφία θα έχει τη δυνατότητα. Λοιπόν, να επιλέξει τον άνθρωπο ο οποίος θα ηγηθεί τις προσπάθειες για τα επόμενα χρόνια. Μου αρκεί μια θητεία. Πιστεύω ότι δεν είναι ένα εξουσία για να χορτάσει κανένας. Είναι για να πραγματώσει αυτό το όνειρό του, αυτό το οποίο πιστεύει να αφήσει ένα αποτύπωμα σε αυτή την πόλη.